Ναι, ο Θωμάγγελος Πρασάς και τον καλησπερίζουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα Θωμά, να μιλάμε αν θέλεις και εσύ στον Ενικό. Ναι, εννοείται. Καλά είστε? Μια χαρά. Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι? Ναι, και εγώ μια χαρά. Εδώ πέρασε το. Έχεις εκδώσει και τις συλλογές σου. Να ξεκινήσουμε λίγο, τι σε ενέμπνευσε να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι, γιατί είναι και για σένα η ποίηση. Κοιτάξτε, ξεκίνησα να γράφω ποίηματα, όπως είπατε, από την ηλικία 4 ετών και συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Με εμπνέομαι γενικά βλέποντας, βλέπω στη τηλεόραση, διαβάζοντας στο ίντερνετ. Με εμπνέομαι γενικά, απορροφώ πληροφορίες από γύρω-γύρω και μετά τις βγάζω στο χαρτί. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Το πρώτο σου ποίημα, ας πούμε στα 4 σου χρόνια, με τι είχε να κάνει σχέση, δηλαδή από τι είχες εμπνευστεί τότε, θυμάσαι? Κοιτάξτε, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τότε, ήμουνα 4 χρονών. Μπορώ να πω πως ήταν ίσως κάτι από τον νηπιαγωγείο και ακόμη και τηλεόραση εκείνη τη στιγμή, γιατί είχα μια σπουδαία νηπιαγωγό, μπορώ να πω, την κυρία Τασία. Μας έκανε πραγματικά θαύματα, της χρωστάω πολλά της νηπιαγωγού μου. Μάλιστα, οπότε είχες εμπνευστεί από την δασκάλα σου και έγραψες ποίημα, οπότε που αφορούσε, να φανταστώ, την κυρία Τασία, τη δασκάλα σου, έτσι? Όχι. Α, δεν αφορούσε την ίδια. Το ποίημα, βασικά δεν ήταν ποίημα ακριβώς, ήταν ένα μικρό σαν τραγουδάκι, μπορώ να πω, στη μορφή ποίηματος, που λέει και τόσο ωραία περνάμε εμείς οι άνθρωποι και όλα τα ονόματα γεννιούνται από την αρχή. Είναι μια αρχή, μα τόσο ωραία αρχή. Αυτό είναι το πρώτο σου ποίημα. Αυτό το έγραψε 4 χρονών, Δεν το έγραψα, το απήγγειλα. Ήμασταν σε ένα δάσο στα βόρεια της Ακίνθου και εγώ τραγούδαγα ένα σαν τραγουδάκι. Με ρωτάει ο πατέρας μου και η μητέρα μου που ήταν μαζί μου, αυτό που το άκουσε στο μας, στο νηπιαγωγείο? Τους λέω όχι και τους κάνω ότι από εδώ μέσα το έβγαλε το κεφάλι μου. Απίστευτος. Να ευχαριστήσουμε και τον μπαμπά σου, ο οποίος ήταν άμεσος στην επικοινωνία μας και φάνηκε μάλιστα να είναι περήφανος και για σένα, που το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Σαν παιδί θαύμα, μου ακούγεται εμένα, ένα παιδί στα 4 του χρόνια να φτιάχνει στιχάκια και να τραγουδάει, γιατί εντάξει, προφανώς 4 χρόνων δεν μπορούσες να γράψεις. Ναι. Οπότε σε βοήθησαν οι γονείς σου για να δείξεις αυτό το ταλέντο. Τώρα λοιπόν, έχεις ουσιαστικά εκδώσει μία ποιητική συλλογή? Έχω εκδώσει μία ποιητική συλλογή, το «Δωμάτιο με τις μέλισσες», εκδόσει Ιδροπλάνο, που εκδόθηκε το 2019. Και τώρα έχω ετοιμάσει και μία δεύτερη ποιητική συλλογή με τίτλο «Εκεί που καπνίζουν οι τίγρεις», που ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Ακόμα «Εκεί που καπνίζουν οι τίγρεις». Πάντως, προτάμε, είναι η πηγή έμπνευσης για ένα παιδί έφηβο 15 χρόνων, το οποίο την αποτυπώνει πλέον, την εκδίδει. Ποια είναι δηλαδή τα ρεθίσματά σου, τι σε κάνει να δημιουργήσει ένα ποίημα, ας πούμε, δηλαδή? Πλέον, ναι, στα 14 σου, στα 15 σου χρόνια. Ποια είναι τα ρεθίσματα? Κοιτάξτε, γενικά η ποίησή μου, μπορώ να πω πως είναι λίγο δραματική. Δεν είναι χαρούμενη, δεν είναι έτσι με... Έχω με ακουμπάει πολύ η σαπίλα του ανθρώπου, το πώς έχουμε καντήσει σαν κοινωνία και το πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ γενικά εμπνέομαι όταν βαριέμαι, μπορώ να πω. Δηλαδή στο σχολείο. Εκεί που βαριέται λοιπόν, γράφει. Αυτό δεν έχεις ακούσει που λέμε, Θωμά, το μυαλό σκέφτεται καλύτερα όταν δεν σκέφτεται αυτό, όταν είσαι ήρεμος. Και μάλλον έτσι όπως λες εσύ, ότι εκφράζεις από... είναι η σκοτεινή σου πλευρά μάλλον αυτή, εγώ ναι, καταλαβαίνω. Είναι σαν ένας... Ναι, ακριβώς. Είναι σαν ένας μικρός εαυτός στο κεφάλι μου, που είναι σκοτεινός, εντάξει, μίζερος, δεν μπορώ να το πω, αλλά πιο είναι προβληματισμένος και τον ακουμπάμε περισσότερα πράγματα, γιατί στη ζωή μου είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος, όπως αναφέρω. Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος, δηλαδή. Εμείς αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε ένα χαμογελαστό. Ναι, προφανώς. Μας μιλάει με αγάπη για αυτό που κάνει. Δεν έχει να κάνει αυτό με το πώς είσαι ψυχολογικά. Έχει να κάνει με το, όπως είπες και εσύ, είναι μια πλευρά του εαυτού σου που όλοι νομίζω ότι έχουμε μια σκοτεινή πλευρά αυτό, μέσα. Και εξάλλου τα ποίηματα είναι τροφή για σκέψη. Και ουσιαστικά αυτό είναι το ωραίο. Ότι... Τώρα, οπότε, ετοιμάζεις την επόμενη σου ποιητική συλλογή, από ό,τι κατάλαβα, έτσι? Ναι, ετοιμάζω. Σχεδόν έτοιμη είναι. Α, πάμε σύντομα δηλαδή για έκδοση. Δεύτερη. Πάμε σύντομα για έκδοση, ναι. Τέλεια. Σου ευχόμαστε κάθε καλό
Και αν θέλεις φυσικά κάποια στιγμή να έρθεις και να μας απαγγείλεις και εδώ στο Ionian, είσαι ευπρόσδεκτος και εσύ και οι γονείς σου, για να μας τα πεις και από κοντά. Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Εννοείται, όταν μπορέσουμε θα μιλήσουμε με ξανά. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Και εμείς θα τα λέμε. Να είσαι καλά.